διατροφή, αλλά δεν ξέρετε και πόσο πολύ αγαπώ τα γλυκά, αποφάσισα να συνδυάσω αυτές τις δύο μου αγάπες και να φτιάξω μαρμελάδα φράουλα χωρίς ζάχαρη. Είναι η εποχή τους, είναι υγιεινές, βάζουμε μέλι που είναι επίσης πάρα πολύ φρεπτικό και για πάμε να τα ετοιμάσουμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής. 2 κιλά φράουλες, τις οποίες εγώ τώρα τις έχω ήδη πλύνει, μισό κιλό μέλι και μισό με ένα φλιτζάνι νεράκι. Η συνταγή μας πρέπει να τη φτιάξουμε σε 2 δόσεις, δηλαδή σήμερα είναι Δευτέρα απόγευμα, θα φτιάξουμε την πρώτη προετοιμασία και αύριο θα την ολοκληρώσουμε, άρα αύριο είναι το σήμερα. Δηλαδή σας βλέπετε το βίντεο, το αδειανώ και το γυρνάω τώρα. Για αρχή, κόβουμε όλες μας τις φράουλες στη μέση και κόβουμε και κόβουμε. Οι φράουλες, όπως και όλα τα μούρα νομίζω, εγώ αγαπώ τις φράουλες και τα μούρα, τις βάζω στα smoothies, τις κάνω μαρμελάδα όπως βλέπετε. Είναι αντιοξυδωτικές και βοηθούν το μεταβολισμό. Πόπο φράουλες, εδώ οι καλές οι φράουλες. Δεν χωράει, έχω πάρει μικρό πάγκο, τα είχα υπολογίσει πολύ σωστά. Και συνεχίζω να κόβω. Ταρά! Λοιπόν, με το που τις κόψουμε, τις βάζουμε όλες μέσα σε μια μεγάλη κατσαρολίτσα. Για πάμε, φραουλίτσες μου. Ωπ, ξέφυγε μια φράουλα. Μια-δυο. Και αφού τις έχουμε βάλει όλες εδώ, μέσα στην κατσαρολίτσα μας, βάζουμε μισό φλιτζάνι νεράκι και τις βάζουμε στο μάτι, στο maximum, εγώ δηλαδή στο 9, μέχρι να πάρουν βράση. Μετά χαμηλώνουμε τη φωτιά. Έχει αρχίσει και βράζει, τα ακούμε έτσι λίγο να κοχλάζει, οπότε κατεβάζουμε τη θερμοκρασία. Θα το αφήσω άλλα 5 λεπτάκια να βράσει. Μας χομυρίζει. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε 2 έτσι μπαμπάτσικες κουταλιές μέλι. Για πάμε. Έβρασε, κλείνουμε το μάτι και θα το αφήσουμε ακριβώς όπως είναι μέχρι αύριο. Πέρασε λοιπόν μια μέρα και ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη μαρμελάδα μας. Λοιπόν, να την εδώ. Αν θέλετε, εγώ θα ρίξω και λίγο λεμονάκι, γιατί έτσι θυμάμαι έκανε η γιαγιά μου. Και θα ανοίξω ξανά το μάτι σε χαμηλή φωτιά και θα τα αφήσω να ξαναβράσει για άλλα 15 με 20 λεπτάκια. Σβήνουμε τη φωτιά, ανακατεύουμε λιγάκι και ήρθε η ώρα να βάλουμε το υπόλοιπο μέλι. Όποιος θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα λαβδό μπλέντερ, είναι προαιρετικό άμα δεν θέλετε δεν το χρησιμοποιείτε, ούτως ώστε λίγο ακόμα να πολυτοποιήσουμε τις φράουλες που έχουν απομείνει. Χρειαζόμαστε μικρά βαζάκια αν έχετε, αλλιώς και πιο μεγάλα ό,τι έχετε και αρχίζουμε να βάζουμε σιγά σιγά τη μαρμελάδα όταν είναι ακόμα καυτή, ζεστή μέσα στα βαζάκια μας. Με το που το γεμίσουμε, γρήγορα το κλείνουμε καλά-καλά και το αναποδογυρίζουμε, ούτως ώστε να σφραγίσει. Και έτσι φτιάξαμε μαρμελάδα από φράουλα, χωρίς ζάχαρη, με μέλι που είναι θρεπτική και ωραία και κάθε πρωί μπορούμε να την απολαμβάνουμε. Έχουμε όλα τα βαζάκια μας αναποδογυρισμένα, μόλις τα γεμίσαμε, ούτως ώστε να σφραγίσουμε καλύτερα. Όταν κρυώσει η μαρμελάδα, θα τα γυρίσουμε κανονικά και θα τα αποθηκεύσουμε. Όποιο θέλουμε το χρησιμοποιούμε και μετά το βάζουμε στο ψυγείο αφού το έχουμε ανοίξει. Εδώ μας έχει περισσέψει λίγο
Οπότε λέω να κάνω μια δοκιμή. Εδώ σε λίγο τι. Θες και εσύ, α. Για πάρε. Mmm.